άμα αρχίσει και βρεις. Τι άμα αρχίσει που άρχισε. Μια θέση στα play-off ανόδου. Να και η πρώτη καλή ευκαιρία από το corner το οποίο εκτελέστηκε από τα δεξιά. Η μπάλα βγαίνει προς τα έξω για τον Γιάννο. Το shoot. Η μπάλα θα βρει στο κάθετο δεξί δοκάρι της εστίας των Λύκων και θα περάσει out. Να λοιπόν, από τα αριστερά τώρα ο Γκιάτα θα βγάλει μια σέντρα shoot. Είδε λίγο έξω τον τερματοφύλακα Γκιουλέκη, προσπάθησε να τον κρεμάσει. Κλέβει ο Αγγέλου, θα βγάλει και τη σέντρα, θα περάσει από πολλούς. Θα φτάσει στον Τσιχουρίδη, ο οποίος θα πιάσει ένα σουτ πάνω στην κίνηση. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το παιχνίδι είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου από τις σχολές οδηγών ασφάλειες ο οδηγός. 20 χρόνια δίπλα σας. 28 Οκτωβρίου 60 στο Καλοχώρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 75 40 64. Κούρογλου Τριαντάφυλλος. Ασφάλειες, διπλώματα. Σχολές οδηγών, ο οδηγός. Σέντρα του Γκιάτα. Πάνω στο σώματα. Γυριστό το σούτ από τον Τσούλε. Καλή σέντρα. Μόνος του ο Πολυχρονιάδης. Ευνηδιάστηκε από την πορεία της μπάλας. Δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Αποστολίδη στο πρώτο δοκάρι. Ανάποδη κεφαλιά προς τα πίσω από τον Τσούλε. Μπράβο. Το οποίο είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου από τις σχολές οδηγών ασφάλειες ο οδηγός. 20 χρόνια δίπλα σας. 28 Οκτωβρίου 60 στο Καλοχώρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 75 40 64. Υπεύθυνος Κούρογλου Τριαντάφυλλος. Ασφάλειες, διπλώματα, σχολές οδηγών ο οδηγός στο Καλοχώρι. Με τον αρχικό του τον Χίσα, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, περνάει 2 και 3 ποδοσφαιριστές, βγάζει την μπάλα εκτός περιοχής. Κοσολάποφ θα κάνει και το σούτ και θα ανοίξει και το σκορ για την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Καλοχωρίου. Στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Τσούλε είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ και πνίγεται στις αγκάλιες των συμπαικτών του. Όντως αυτό συμβαίνει, η Βανά έπαιρνε από πάνω, αποστολίδη στην κεφαλιά και μεγάλη ευκαιρία από τον Τσούλε εξ επαφής να μην καταφέρει να πλασάρει τον τερματοφύλακα Γκουλέκη, ο οποίος κρατά για τον Γιάννο. Πολύ δραστήριος ο ποδοσφαιριστής του Μέγα, θα βγάλει έξυπνη παλιά για τον Αποστολίδη, θα πέσει πάνω του τερματοφύλακας, πιθανότατα να έγινε και κάποιο φάουλ. Γιάννος, το σούτ από μακριά, πολύ καλό γύρισμα, βαθιά παλιά για τον ποδοσφαιριστή των Λύκων, θα πάρει το κόρνερ. Άσε όμως την μπάλα ανάμεσα τρεις ποδοσφαιριστές των Λύκων και ευκαιρία για αντεπίθεση για την ομάδα των Λύκων. Ο Καμπούρης προσπάθησε να πλασάρει από πολύ μακριά. Έξι που μένουν για τη λήξη του σημερινού παιχνιδιού με τους φιλοξενούμενους σε μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Πέναλτι ζητάνε οι φιλοξενούμενοι και θα το δώσει ο διαιτητής στην προσπάθεια του Καμπούρη να πάρει θέση. Σίσκο Ικιούζης και ισοφαρίζει σε 1-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους συμπαίκτες του. Δεξιά για τον Μπαγκτασαριάν, ζυγίζει το πόδι του, βγάζει τη σέντρα. Η Κιούζη στην κεφαλιά, η Βανάη και ενστικτοδός η απόκρουση του Γκουλέκη πάνω στη γραμμή με τα πόδια. Αποτρέπει το δεύτερο. Κάνει τρίπλα, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει στο έδαφος, πέναλτι ζητάνε, δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Στην περιοχή θα πιάσει το σουτ πάνω στο σώμα του η Κιούζη, κολλημένο χέρι δίνει ο διαιτητής. Δεν σφυρίζει το πέναλτι, είναι Ατσίδης. Η Κιούζης.